πανελλήνια αίσθηση έχει προκαλέσει η είδηση για τον άγριο ξυλοδαρμό του 15χρονου από τον πατέρα και τον θείο του όταν τους αποκάλυψε ότι είναι ομοφιλόφιλος. Το άγριο περιστατικό έγινε σε χωριό έξω από την Πάτρα. Πατέρας και θείος έγιναν έξαλλοι και άρχισαν να ξυλοκοπούν άγρια το παιδί για να το τιμωρήσουν. Ήταν τόσο πολύ χτυπημένο που πήγε στην πλατεία του χωριού Εμόφυρτο. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, κάλεσε το ίδιο από το τηλέφωνο του τις αρχές, ζητώντας βοήθεια. Μεταφέρθηκε σε άσχημη κατάσταση στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ο πατέρας βρίσκεται στο αυτόφορο, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει εισαγγελέας. Το χαμόγελο του παιδιού ενημερώθηκε άμεσα από τους κατοίκους με κάθε λεπτομέρεια. Πρόσφατα λάβαμε δύο κλήσεις από ευαισθητοποιημένους πολίτες, οι οποίοι μας ανέφεραν ότι έχουν αντιληφθεί σωματική κακοποίηση από τον πατέρα προς το 15χρονο γιο του. Εμείς αυτό που κάναμε όταν ενημερωθήκαμε είναι ότι ήρθαμε σε επικοινωνία με την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας και μιλήσαμε με τον αστυνομικό διευθυντή, όπως επίσης και με το Τμήμα Ασφαλείας Πατρών που είχε αναλάβει την υπόθεση. Η υπόθεση της οικογένειας απασχολεί το χαμόγελο από το 2009. Να σημειώσω κιόλας ότι είχαμε στηρίξει και την οικογένεια από το 2009 μέχρι το 2019. Ακόμη δεν έχει βρεθεί ποιος θα αναλάβει τον 15χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το διεκδικεί η μητέρα του που είχε χάσει την επιμέλεια, αλλά και ένα ζευγάρι που είναι συγγενής πρώτου βαθμού. Ωστόσο, την τελική απόφαση θα λάβει ο εισαγγελέας, όπως εξηγεί στην τηλεόραση του Best η ψυχολόγος στις γραμμές βοήθειας και υποστήριξης του χαμόγελου του παιδιού, Νικολέτα Λιουλιάκη. Είναι ενημερωμένη η εισαγγελία και η έκβαση και οι υπόλοιπες ενέργειες όπως θα εξελιχθεί εξαρτάται από αυτό, το τι θα κριθεί καταλληλότερο για το παιδί. Σε κάθε περίπτωση, το χαμόγελο του παιδιού είναι αποφασισμένο να βοηθήσει το 15χρονο. Δηλώσαμε την υποστήριξή μας και με είδη πρώτης ανάγκης και με πρόσωπα φροντίδας εθελοντές που θα μπορούσαν να πηγαίνουν στο παιδάκι κάποιες ώρες, όπως και επίσης και με ιατρικά ζητήματα, ενώ δηλώσαμε και τη στήριξή μας και στο μη ιατρικό κομμάτι.